ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΔ θα περάσουν στον έλεγχο του Δημοσίου αμέσως μετά τις εκλογές, αν κερδίσει. Θαυμάσια. Ωραία κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη. Μετά όμως από την κατακραυγή, μετά από μια πλατεία Αριστοτέλους που βούλιαξε από κόσμο και μετά από την κατακραυγή της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παντού, διότι σας καταλάβαμε. Καταλάβαμε και κατάλαβε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός, σας κατάλαβε. Ποια. Ποιες είναι οι προθέσεις σας. Ποιες είναι οι μεθοδεύσεις σας. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας. Και πώς το κατάλαβε. Όταν εσείς, παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτή την εθνική τραγωδία, σπεύσατε να νομοθετήσετε ρυθμιστική αρχή για το νερό εδώ στη Βουλή, για να υλοποιήσετε το σχεδιασμό σας. Μην περνάτε τον κόσμο για χαζό. Τι δήλωνε ο κύριος Μητσοτάκης, που τώρα, τάχα μου, τον έπιασε αγωνία μετά από 4 χρόνια να περάσει αρωρά, να πει «Υπόσχομαι, θα φύγει η ΑΘ και η ΔΑΠ από το υπερταμείο». Ποιος ήταν ο σχεδιασμός σας 4 χρόνια, τι κάνατε για το νερό, τι έλεγε προεκλογικά το 2018 στη συνέντευξη στο Real στον κύριο Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης. Έλεγε επιλέξει. Είμαι υπέρμαχος της λογικής ότι και στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ πρέπει να μπει στρατηγικός επενδυτής. Τι είναι αυτό. Κρατικό το νερό. Στρατηγικός επενδυτής. Ταυτόχρονα όμως με μια ισχυρή εποπτική αρχή η οποία θα ρυθμίζει ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Μπράβο. Ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται η ρυθμιστική αρχή. Όταν έχουμε ιδιώτες για να ρυθμίζει ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Και αυτό επιχείρησα να κάνει πράξη. Το κάνατε πράξη. Το ψηφίσατε. Λίγες μέρες μετά τα Τέμπη. Η διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής και η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών νερού απομακρύνθηκε από το κράτος και πέρασε στην αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής. Έτσι χάνεται ο χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικού αγαθού και ανοίγει η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης. Όχι κερκόπορτα, πόρτα κανονική είναι. Σχέδιο είναι. Καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ασχολούνται με τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών και όχι με αρμοδιότητες που ανήκουν στο κράτος. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε 4 χρόνια τώρα που προσπαθείτε να ιδιωτικοποιήσετε τη διαχείριση του νερού με συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς. Με το διαγωνισμό παραχώρησης του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αττικής μέσος ΔΙΤ, που ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Οκτώβριο του 2022. Με τη ρύθμιση στα Ικούρα, στο νόμο 4964 του περασμένου Ιούλη, που επιχείρησε να παρακάμψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή των μετοχών, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Αυτό τώρα που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει στην επόμενη τετραετία. Έκανε νόμο. Νόμο για να το παρακάμψει. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο προ ολίγων ημερών το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας κάλεσε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί άμεσα με τις αποφάσεις του. Αυτές που επιχειρούσε με νόμο ο κ. Σταϊκούρας να παρακάμψει. Και βεβαίως επιχειρήσατε την ιδιωτικοποίηση και με τη δημόσια προαναγγελία ήδη από το 20 του σχεδίου συγχωνεύσεων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης και την εκπόνηση μελετών για ιδιωτικοποίηση και ΣΔΙΤ σε νέες αλλά και σε υφιστάμενες υποδομές. Τι ακριβώς προσπαθείτε να κρύψετε τώρα που σας κατάλαβε ο κόσμος? Τι ακριβώς προσπαθείτε να κρύψετε? Τώρα που βλέπετε τις αντιδράσεις του κόσμου, θα τα μαζέψετε. Και εξαγγέλλετε υποκριτικά ότι δήθεν, αν εκλεγείτε, θα ξαναφέρετε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Λοιπόν, εμείς σας προκαλούμε. Γιατί αν εκλεγείτε? Κάντε το τώρα, είστε κυβέρνηση. Είστε κυβέρνηση. Σπεύδετε να νομοθετήσετε σήμερα μια σειρά από χατήρια, τροπολογίες, εξυπηρετήσεις, μια σειρά. Εδώ καταθέτουμε τροπολογία. Κάντε τη δεχτή.
τροπολογία να επιστρέψουν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο δημόσιο σήμερα. Δεν θα το δεχθείτε προφανώς. Αλλά ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι. Και ξέρετε γιατί σας έχει πάρει χαμπάρι? Γιατί το πληρώνει ο κόσμος αυτό πια. Το πληρώνει. Το πρώτο πράγμα που κάνατε ενώ βλέπατε αυτή την τρομακτική κρίση στην ενεργειακή να έρχεται, τι βλέπατε? Όλοι τη βλέπαμε. Ήτανε τι? Να ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ και να τη βάλετε να γίνει λαγός στην κούρσα του ανταγωνισμού για το ποιος θα έχει ακριβότερες τιμές στο ρεύμα. Αυτό κάνατε. Και τώρα θέλετε να σας πιστέψουμε ότι δήθεν εσείς, αν επανεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα ιδιωτικοποιήσει το νερό και τον αέρα που αναπνέουμε θα ιδιωτικοποιήσει αν τον αφήσουμε. Τα πάντα. Αυτή είναι η λογική του. Και το γνωρίζει αυτό ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό λοιπόν και τα διλήμματα της κάλπης είναι τελικά πολύ πιο καθαρά από όσο ορισμένοι προσπαθούν να νομίζουν ότι είναι. Υγεία, παιδεία, ενέργεια, νερό, δημόσια αγαθά ή εμπόρευμα για ξεπούλημα και σφροκέρδια. Είναι ένα από τα βασικά διλήμματα της κάλπης που έχουμε μπροστά μας στις 21 του Μάη. Και ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ακόμα χειρότερα μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας με τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό μετά από 2-3 εκλογές, όπως επιθυμεί, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελειώσει ό,τι έμεινε όρθιο από τις αντιστάσεις της ελληνικής κοινωνίας αυτά τα 4 χρόνια. Και την ίδια στιγμή καταλαβαίνει ότι η ελπίδα και η προοπτική να δημιουργηθεί ένα κέλυφος προστασίας για αυτά τα δημόσια αγαθά, να σταθεί στα πόδια του ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να ενισχυθεί η παιδεία, να διατηρήσουμε την ενέργεια, το νερό υπό δημόσιο έλεγχο, είναι μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία μπορεί να προκύψει αν στις εκλογές της 21ης του Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έρθει πρώτο κόμμα και ανοίξει ο δρόμος για το σχηματισμό της. Κλείνω με το θέμα της τροπολογίας, κύριε Βορύδη.